Πάμε στα Χανιά να αναφερθούμε σε ένα παζάρι με αρκετούς συμβολισμούς του Κεθεάρη Άδνη και να συναντήσουμε, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, υλικό το οποίο μας απέστειλαν εκεί οι υπεύθυνοι του Κεθεά στα Χανιά. Να συναντήσουμε, Εύη, τον κύριο Γιώργο Γαβριλάκη, είναι ο υπεύθυνος του Πολυδύναμου Κέντρου Χανίων Κεθεάρη Άδνη. Για αυτό το πολύ όμορφο παζάρι που πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και μάλιστα, λαϊκά πώς το λέμε, ξεπούλησε το παζάρι, ξεπούλησαν εκεί οι υπεύθυνοι όλες αυτές τις δημιουργίες και τις χειροποίητες δημιουργίες και τα χειροποίητα αγγλικά των μελών του Συλλόγου Οικογένειας Κεθεάρη Άδνη στο χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου Χανίων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γαβριλάκη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά, καλά, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά, για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία γενικά. Από τη μία, ο απόϊχος, ο απολογισμός ξεπέρασε νομίζω κάθε προσδοκία η συμμετοχή. Ναι. Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ο Σύλλογος Οικογένειας πραγματοποιεί αντίστοιχα μπαζάρ. Φέτο ήταν λίγο πιο ιδιομορφό το μπαζάρ που κάναμε, γιατί έγινε μόνο μία μέρα και έγινε κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Μαζί με μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Οικογένειας. Το πραγματοποίησαμε έτσι ώστε τα μέλη να αποδεσμευτούν από το δικό μας μπαζάρ και να βοηθήσουν άλλους κοινωνικούς φορείς που κάνουν επίσης άλλες δραστηριότητες ή που χρειάζονται κάθε μέρα του χρόνου, αλλά συμβολικά αυτές τις μέρες χρειάζονται περισσότερο το νιάξιμό μας, να πω, να μην πω την αγάπη μας, τη φροντίδα μας. Έτσι λοιπόν όλες οι θεραπευτικές ομάδες του ΚΕΘΕΑ, του Πολυδύναμου Κέντρου των Χανίων, υιοθέτησαν κοινωνικούς φορείς εδώ στα Χανιά και σε συνεργασία πραγματοποιήσαμε και θα πραγματοποιήσουμε δράσεις όλο το μήνα. Από γύρω στις 10 του Δεκέμβρη ξεκινήσαμε και θα πάμε μέχρι και τα μέσα του Γενάρη. Να πω για το Δημοτικό. Παρακαλώ. Είναι αυτές οι μέρες έτσι που ψάχνουμε όλοι να βρούμε αυτό το διαφορετικό, αυτό που έχει φτιαχτεί με αγάπη, κάτι το οποίο θα μας συνοδεύσει έτσι όλες αυτές τις μέρες και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα το εκτιμήσουμε λίγο περισσότερο, θα σας έλεγα. Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει τα ψώνια μας αυτές τις μέρες και οι φωτογραφίες που βλέπουμε μας δίνουν αυτό το αίσθημα και μας προειδεάζουν και για αυτά που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες από το Κεθεάρη Άδνη. Ναι. Εντάξει, έχουμε συνεργασίες με διάφορους κοινωνικούς φορείς, για τα Χανιά μιλάω πάντα, έτσι, με διάφορους κοινωνικούς φορείς που είναι και ετερόκλητο από το Συνάνθρωπο μέχρι το Δημοτικό Γυροκομείο, από το ΚΙΦΑΜΕΑ μέχρι το ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη. Είναι διάφοροι έτσι, κοινωνικοί οργανισμοί με τους οποίους προσπαθούμε να τους στηρίξουμε και να δώσουμε κι εμείς, γιατί η τοπική κοινωνία μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στα Χανιά και έτσι κι εμείς σαν ανταπόδοση στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και στηρίζουμε και τους κοινωνικούς φορείς. Μάλιστα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βέβαια που αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια του ΚΕΘΕΑ, είτε μιλάμε για Χανιά, είτε μιλάμε για Ηράκλειο, είτε μιλάμε πανελλαδικά, χρειάζονται τη στήριξη όλων μας, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε και εμείς και οι θεραπευόμενοι μας ότι δεν είναι μόνοι, ότι δεν είναι στο περιθώριο της κοινωνίας και όπως δεν είναι οι ίδιοι στο περιθώριο της κοινωνίας, δεν θέλουμε να αφήσουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες να νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο. Μάλιστα. Και ειδικά αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Κύριε Γαβριλάκη, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας.